Γιούχτας και Πόα συναντήθηκαν σήμερα στις Αρχάνες στο μεγάλο ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής. Με τους γηπεδούχους μάλιστα πριν την σέντρα να τιμούν δίνοντας μία φανέλα με το όνομά του σε ένα δικό τους παιδί που αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως αντίπαλος, τον Μανώλη Κασοτάκη, υπό το ζεστό χειροκρότημα της κερκίδας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιούχτας ήταν επιβλητικός στο πρώτο ημίχρονο και πίεσε ασφυκτικά την εστία του Πόα. Με το 1-0 έρχεται στο 16ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Πατινιώτη, ο Σουρνάκης με κοντινή κεφαλιά νίκησε τον Καβουσάκη. Ο Πόα προσπάθησε να αντιδράσει και είχε δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Μπουτσάκη στην συνέχεια, αλλά και ο Γιούχτας έχασε διπλή ευκαιρία στο 29 με τον Πιστικό να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια τον Παυλίδη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Η υπεροχή του Γιούχτα ήταν εμφανής και στο 34 ο Καβουσάκης σταμάτησε αρχικά τον Γαϊτανίδη, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και με τον Παυλίδη, με το 2-0 να βάζει τις βάσεις και την νίκη των γηπεδούχων. Μία νίκη που εδρεώθηκε στο 44ο λεπτό με σκόρερ για τον Γιούχτα τον Παπαδομιχελάκη για το 3-0, ωστόσο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τον Πόα ότι ο σκόρερ χρησιμοποίησε το χέρι του. Με το σκορ στο 3-0 το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Γιούχτα να διαχειρίζεται το ισχυρό του προβάδισμα απέναντι στον Πόα που παρά τις αλλαγές του Κώστα Φραντζέσκου δεν είχε τις ψυχικές δυνάμεις για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Είχαμε μια κακή Κυριακή προηγούμενη. Δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί νομίζω δεν μας αρμόζει σαν ομάδα μια τέτοια εμφάνιση που κάναμε. Νομίζω ότι σήμερα, αν εξαιρέσω τα πρώτα 7-8 λεπτά που δεν μπήκαμε καλά, από εκεί πέρα νομίζω ελέγξαμε πλήρως το πρώτο ημίχρονο, βάλαμε 3 γκολ, είχαμε ένα δοκάρι, νομίζω είχαμε και άλλες ευκαιρίες και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο νομίζω κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ξέρουμε τι έχει συμβεί, θα τα πούμε με τα παιδιά πρώτα με τα παιδιά, ξέρουμε τι συμβαίνει, ειλικρινά σας μιλάω, μετά από τόσα χρόνια ξέρω τι συμβαίνει, θα το συζητήσουμε με τα παιδιά και πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση μας.